Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω, γιατί πραγματικά ενόχλησε ο πανηγυρικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε εδώ και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση του δικαστηρίου για το ΜΑΤΙ, γιατί πραγματικά δικαίως προκαλεί την οργή των συγγενών και των θυμάτων, μια απόφαση που διαπνέεται από τη γνωστή βέβαια λογική του ανθρώπινου λάθους, που συνεχίζει να εξαντλεί την απόδοση των ευθυνών σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με ποινές χάδι, ενώ αφήνει στο απειρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους. Αυτή η ίδια λογική του ανθρώπινου λάθους, η οποία επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα κρατικά εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως βέβαια συμβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήματος των Ντεμπών. Και αν θέλετε, μας προειδεάζει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια να φιλοτεχνήσει τη δίθεν συμφωνία στο νομοσχέδιο, αξιοποιώντας ανύπαρκτα ή σκόπιμα διαστρεβλωμένα δεδομένα. Δεν σας βγήκαν, κύριε Υπουργέ, τα πλαστά νούμερα που παρουσίαζαν τα ειρηνοδικεία ως ασχολούμενα μόνο με το 20% της δικαστηριακής ύλης και τα όσα τουλάχιστον προσβλητικά επένδυσαν αυτόν τον ισχυρισμό περιβολεμένων κλπ. Τώρα επιχειρήσατε να διαστρεβλώσετε και άλλα, επίσης αδιαμφισβήτητα όμως γεγονότα. Αδιαμφισβήτητα όχι μόνο για το πώς εκφράστηκαν στην ακρόαση των φορέων, αλλά γιατί ήταν και ήδη προπολού γνωστή και ξεκάθαρα διατυπωμένη η αντίθεση, τόσο προς τη βασική αρχή της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με την κατάργηση των ειρηνοδικείων, αλλά και συνολικά με την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη που έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ήταν πραγματικά σχεδόν υποτιμητική, κύριε Υπουργέ, η προσπάθεια που κάνατε στην τελευταία σας ομιλία να διαστρεβλώσετε την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και σας λέμε ότι υπήρξαν και σχετικές αντιδράσεις και μας έφτασαν σε εμάς από τη μεριά διαφόρων δικαστικών με τους οποίους λόγω και της επαγγελματικής ιδιότητας έχουμε επαφή, που πραγματικά παρερμήνευσε την ξεκάθαρα διατυπωμένη θέση τους. Πρώτον, με ξεκάθαρο τρόπο η πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών τοποθετήθηκαν ενάντια στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και υπέρ της διατήρησης των ειρηνοδικείων κατά την ετήσια γενική του συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου, όπως και αποτυπώθηκε στο σχετικό τους ψήφισμα. Τότε που ο Υπουργός δήλωνε ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει από μηδενική βάση, καλλιεργώντας τον εφησυχασμό, όπως αποδείχθηκε μόλις ένα μήνα μετά, που τελικά ήρθατε να μιλήσετε για ειλημμένη απόφαση, αναγκάζοντας έτσι τους φορείς να καταθέσουν προτάσεις για τον τρόπο ενοποίησης. Με αυτό ως δεδομένο έγιναν τα δημοψηφίσματα, τα οποία και πάλι είχαν διαφορετική ερμηνεία από αυτή που προσπαθήσατε να τους δώσετε. Αυτό εξάλλου επανέλαβε στην ακρόαση φορέων και η κυρία Στενιώτη. Παραθέτω αυτούσια από τα πρακτικά τα λεγόμενά της. Η διατήρηση των ειρηνοδικείων ήταν απαραίτητη, γιατί ο θεσμός των ειρηνοδικείων είναι ένας θεσμός που παρέχει στον πολίτη άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ακόλυτη και αποτελεσματική δικαιοσύνη, και ακόμα και σήμερα λειτουργεί ο ειρηνοδίκης ως ειρηνοποιός στις μικρές κοινωνίες. Εμείς προτείναμε την αύξηση της καθήλυνα αρμοδιότητας στη μεταφορά ύλης. Συγκεκριμένα, είχαμε προτείνει τις υποθέσεις του κτηματολογίου, οι οποίες θα κατακλείσουν τα δικαστήρια τα επόμενα χρόνια, και γενικά την ενίσχυση του θεσμού του ειρηνοδικείου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προέκρινε την ενοποίηση. Το έχω αναφέρει, λέει η κυρία Στενιώτη, ως αιμονή του Υπουργείου να πάμε στην ενοποίηση και στο δικαστικό χάρτη αυτό. Πού βλέπετε λοιπόν τη συμφωνία των δικαστών στο σχέδιο της κυβέρνησης, και μάλιστα είπατε ότι δεν ήταν και ξεκάθαρη η τοποθέτησή τους.
Είπατε επίσης ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν μόνο στα κενά, στις υπηρεσίες, σε άλλα υπηρεσιακά τους προβλήματα, δεν εξέφρασαν άποψη για την ενοποίηση. Επίσης ψευδές. Παραθέτω πάλι από τα πρακτικά. Η δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου συνέπεσε με τη διεξαγωγή του συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, όπου συζητήθηκε εκτενώς και ομόφωνα αποφασίσαμε για τη στάση μας και εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας. Απόσυρση του νομοσχεδίου ήταν το αίτημα της απεργίας τους με τη μεγάλη συμμετοχή. Είπανε, απαιτούμε να μην καταργηθεί, να μην συγχωνευτεί καμιά δικαστική υπηρεσία με το κριτήριο του κόστους ωφέλους. Από την πρώτη στιγμή, όταν δημοσιεύτηκε το σχετικό πόρισμα της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τοποθετηθήκαμε ενάντια στο σχέδιο αυτό, με γνώμονα όχι μόνο τα δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας. Να η ξεκάθαρη τοποθέτηση των φορέων, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, το γεγονός ότι στην ουσία του νομοσχεδίου που αφορά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας συναντιούνται, όπως συνηθίζουν τελευταία να λένε, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με την ηγεσία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, παρά την μετέπειτα και για ένα μέρος αυτού, το θέμα της κατάκμησης του πρωτοδικίου εκφράστηκε από τη μεριά τους διαφωνία, δεν σημαίνει συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας των χιλιάδων δικηγόρων του κλάδου, που δεν είναι η μια χούφτα δικηγορικές εταιρείες που βεβαίως και πανηγυρίζουν γιατί επίκειται και άλλη εκτόξευση του τζίρου τους, αλλά είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων που πλήττονται, που είναι στα κάγκελα για το νομοσχέδιο. Ήταν ξεκάθαρη και η τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων. Και εξάλλου είναι γνωστό ότι στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 υπογραφές που ζητάνε σύγκληση γενικής συνέλευσης και γι' αυτό, αλλά και για όλα όσα τους οδήγησαν στις πολύμενες κινητοποιήσεις τους. Και βεβαίως για άλλη μια φορά η ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου περί άλλων τυρβάζει. Για να μην μιλήσω για τις τοπικές κοινωνίες, να σας θυμίσω το συντονιστικό των φορέων της Θήβας, που ενοχληθήκατε μάλιστα με την τοποθέτησή του, όταν είπε ότι θα είναι πολιτικά ανεπιθύμητοι όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και αυτό βεβαίως γιατί η ουσία του νομοσχεδίου βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι με βάση το γνωστό αντιλαϊκό κόφτη κόστους ωφέλους, το μεγάλο ψαλίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, η δικαιοσύνη μετατρέπεται σε ακόμα πιο εχθρική, ακριβή και απρόστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, προκειμένου να εξοικονομούνται πόροι για να γίνει πιο φιλική και αποτελεσματική για τα μεγάλα επενδυτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αναλυτικότερα θα αναφερθώ στην Ολομέλεια. Να κάνω μόνο μία επισήμανση, επειδή ουσιαστικά προσπαθήσετε να παρουσιάσετε ότι για την νησιωτική χώρα έχετε λύσει τα προβλήματα με την πρόβλεψη για τις μεταβατικές έδρες όπου υπήρχαν. Ακόμα και αυτό, πέρα από το γεγονός ότι δεν θεωρούμε ότι είναι αναβάθμιση η μετατροπή, όπως λέτε, των ειρηνοδικείων σε περιφερειακά πρωτοδικεία, όταν αυτά παραμένουν με εγκληματικά υποστελεχωμένα, για παράδειγμα, πώς θα ανταποκριθεί σε αυτή την υποτιθέμενη αναβάθμιση το περιφερειακό πλέον πρωτοδικείο της Λίμνου με μία δικαστική υπάλληλο που είναι για χρόνια μόνη της και παλεύει εκεί. Όμως ακόμα και σε αυτό το ζήτημα των μεταβατικών εδρών, ο τρόπος που είναι διατυπωμένο το άρθρο δεν κάνει ξεκάθαρο, για παράδειγμα, αν αυτό θα αφορά και τις πολυμελείς συνθέσεις που σήμερα υπάρχουν. Υπάρχει μεταβατική έδρα και για τα τριμελή πλημελιωδικεία και για το πολυμελές πρωτοδικείο στη Λίμνο. Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο το άρθρο, στην πραγματικότητα φαίνεται ότι αυτό εξαιρείται. Όπως βεβαίως και το ζήτημα της προανάκρισης, γιατί δεν υπάρχει ειδικό προανακριτικό τμήμα στη Λίμνο, κάτι που θα σημαίνει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το σύνολο των κατοίκων που θα χρειάζεται να μεταβαίνουν για αυτές τις διαδικασίες στη Λέσβο, που παρότι θεωρητικά μιλάμε για τον ίδιο, ας πούμε, πρώην νομό, όμως η σύνδεση των δύο νησιών γίνεται με δύο καράβια δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή σημαίνει ότι κάποιος δικηγόροι και συντελεστές της δίκης θα πρέπει να διανυκτερεύσουν για 2 ή 3 μέρες
μπορεί και παραπάνω, πολλές φορές και λόγω των καιρικών συνθήκων, στην Λέσβο. Άρα καμιά διευκόλυνση δεν υπάρχει. Αναφέρθηκαν εξάλλου και άλλα παραδείγματα σε σχέση με τα προβλήματα της νησιωτικής χώρας. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα από τα άρθρα του δευτέρου μέρους, για τα οποία δεν πρόλαβα να τοποθετηθώ στην κατάρθρον. Συνολικά στα άρθρα 15 έως 35 αφορούν τις αλλαγές στη βάση του υπάρχοντος αντιδραστικού, κατά τη γνώμη μας, νομοθετικού πλαισίου για τη σχολή δικαστών, όπως εμπλουτίστηκε σε σχέση με την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων με τις εισαγωγικές εξετάσεις, που στην πραγματικότητα όρθωσε νέα εμπόδια σε όσους επιθυμούσαν να εργαστούν ως δικαστικοί υπάλληλοι, με μια πολύ κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία για τους ίδιους, που θα πρέπει να κάνουν μια ολόκληρη, να αλλάξουν αν θέλετε και τον προγραμματισμό τους, μετακομίζοντας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για την εκπαίδευση και την πρακτική τους και μετά στην έδρα διορισμού, για τους οποίους βεβαίως όχι μόνο δεν πήρατε κανένα ουσιαστικό μέτρο να ενισχυθούν τα δίκαια αιτήματά τους, αλλά τελικά προβλέπεται και μια καθαρά τιμωρητική διάταξη, αυτό που να τους επιβάλλεται την επιστροφή των αποδοχών στους αποφύτους της σχολής που τελικά δεν αποδέχονται το διορισμό τους, είτε φεύγουν πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διετίας, παραγνωρίζοντας τον κόπο, τα έξοδα και την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν όσοι πέρασαν από αυτή τη διαδικασία, και κυρίως παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι όσοι από τους υπαλλήλους τελικά δεν αποδέχονται ή παρετούνται στη συνέχεια, δεν το κάνουν επειδή το επιλέγουν, αλλιώς αν ήταν να το επιλέξουν θα περνούσαν και αυτή την ταλαιπωρία για να μπουν στη σχολή, αλλά το κάνουν επειδή εξαναγκάζονται λόγω των απαράδεκτων συνθήκων εργασίας που αντιμετωπίζουν. Σας το είπαν και οι ίδιοι, ότι δεν θα μένουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στις θέσεις τους αν τους τιμωρείτε, αλλά αν ικανοποιείτε τα δίκαια αιτήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ως κόμμα καταθέσαμε τροπολογία με την οποία ζητάμε βεβαίως και να επανέλθει η πάγια μηνιαία αποζημίωση στο το γνωστό επίδομα ειδικών συνθήκων που καταργήθηκε από το 2011 και έκτοτε οι κυβερνήσεις άλλαξαν, αλλά η αγάπη έμεινε. Μείναν με την αγάπη οι δικαστικοί υπάλληλοι. Κανείς δεν θυμήθηκε να επαναφέρει ούτε αυτό βεβαίως το ελάχιστο της ελάφρυνσής τους που ήταν το επίδομα ειδικών συνθήκων, ούτε βεβαίως και τις κατακρεουργημένες αποδοχές τους, τα επιδόματα δώρων, αδείας κλπ, τα οποία εμείς ως κόμμα συνεχίζουμε να διεκδικούμε για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως βεβαίως την ίδια τροπολογία ζητάμε να προβλέπεται η αναδρομική καταβολή των αποδοχών στους νεοπροσληφθέντες δικαστικούς υπαλλήλους από φύτους και της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς, αλλά αυτό να προβλέπεται και για τις επόμενες, για τους επόμενους αποφύτους, γιατί ήταν με υπαιτιότητα του Υπουργείου το γεγονός ότι ο διορισμός τους δεν έγινε από την επομένη της αποφύτησής τους, αλλά περίπου 2,5 μήνες αργότερα, και μέχρι σήμερα, παρότι στα λόγια υποτίθεται το διαβεβαιώνεται, δεν έχει καταβληθεί ο μισθός τους για αυτό το διάστημα, και βεβαίως ούτε έχει γίνει ξεκάθαρο, όπως ζητάμε, αν θα προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός και για την αν θα προσμετρηθεί στα θέματα που έχει να κάνει μάλλον και με τις αναδρομικές απολαβές του, τα δικαιώματα αδείας, τα συντάξιμα κλπ. Και βεβαίως εμείς ζητάμε και συνολικά ο χρόνος φοίτησης στη σχολή να αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων και να συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο της διετούς υπηρεσίας τους. Είναι τα ελάχιστα που πρέπει να κάνετε. Τώρα, σε σχέση, ναι, δύο πράγματα. Σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μια κουβέντα, το άρθρο 36 είναι πραγματικά, αν θέλετε, αποδεικνύεται μια πορεία συνεχούς αντιδραστικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου γύρω από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ήταν με τον νόμο 49-47 του 22, όταν
αφαιρέθηκαν τότε μια σειρά προβλέψεις, περιπτώσεις από την υποχρεωτική απαγόρευση εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και μετατρέπηκαν σε δυνητικές, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση έκδοσης όταν έχει εκδοθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης προς τον σκοπό της δίωξης τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ηθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας. Το αφαιρέσατε πρώτα από τους δυνητικούς, από τους υποχρεωτικούς λόγους απαγόρευσης και το κάνατε δυνητικό και σήμερα το αφαιρείτε εντελώς. Στην ουσία πετιέται τελείως εκτός ο λόγος αυτός της μη εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και είναι, αν θέλετε, και μια συνέχεια της αφαίρεσης που είχε γίνει από τον ίδιο νόμο του 22, της πρόβλεψης να μην εκτελείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όταν θίγει δικαιώματα και αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Και τέλος, να πω μια κουβέντα, τώρα τα υπόλοιπα στην ολομέλεια, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κοιτάξτε. Το ΡΑΒ εξήλωνε στις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Εισαγγελέα από πλευράς της κυβέρνησης, αυτή τη φορά για τα πλημελήματα που προκύπτουν κατά την έρευνά του και διώκονται αυτοτελώς, υπηρετεί προφανώς και συγκεκριμένες δικές σας σκοπιμότητες και μάλιστα άλλη μια φορά χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιτάχυνση των διαδικασιών. Άλλωστε η προσπάθεια να βγει από το κάδρο των ευθυνών της κυβέρνησης για το έγκλημα στα Τέμπη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή με την αιμονή των κυβερνητικών στελεχών στην ανάδειξη του ανθρώπινου λάθους και των χρόνιων παθογενειών, ακολουθώντας τη γνωστή προσφυλή τακτική όλων των κυβερνήσεων σε αντίστοιχες περιπτώσεις για να μην πάει η συζήτηση στην ουσία. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε άλλο παρά είναι αυτό που παρουσιάζουν τα άλλα κόμματα, δηλαδή ένας ουδέτερος και αδιάφθορος θεσμός απονομής της δικαιοσύνης, υπηρετεί και αυτός τις δικές του σκοπιμότητες που αποαιρέουν από την προώθηση της ευρωενωσιακής πολιτικής, που βεβαίως και σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη δεν είναι άλλο από την θυσία των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας στο βωμό των επιλέξιμων δαπανών. Είναι ένας συνολικά επικίνδυνος θεσμός με πολλαπλή χρησιμότητα, ιδίως όσο διευρύνονται οι αρμοδιότητες του και σε σχέση όχι μόνο με τα οικονομικά εγκλήματα, αλλά και σε σχέση με τη γνωστή αμαρτωλή πολιτική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που αξιοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ποινικοποίηση μιας σειράς πολιτικών δράσεων. Ευχαριστώ.